Πάμε, φίλοι μου, τώρα στην κουβέντα που είχαμε με τον πατέρα των τριών παιδιών, στον Μάνο, τη συνέχεια, έτσι να δούμε τι λέει και ο ίδιος για τα όσα συνέβησαν, πώς τα εξηγεί και γενικά. Για πάμε. Η ίδια σε μένα είχε πει για σένα ότι εντάξει, μην νομίζεις ότι ο Μάνος είναι ο Άγιος που εμφανίζεται. Γιατί όλα αυτά, δηλαδή σε κρατούσε με κάτι, τη φοβόσουν? Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εσύ τι λες, Μάνο μου, τη φοβόσουν? Δεν φοβόμουν τίποτα και δεν έχω κάτι να φοβάμαι απέναντί της. Τίποτα απολύτως. Γιατί λένε όμως πολλοί ότι τι απειλούσε και όταν έφυγες, πώς θα σε καταστρέψει? Αυτά είναι, τα ξέρω δηλαδή από μια πηγή. Έτσι, είχε τέτοιες βολές ότι θα σε καταστρέψω, θα σε κάνω, θα σε φτιάξω. Αυτή την έκρηξη είχε μετά την Ήρυδα. Και επειδή έμαθε ότι εσύ έχεις δημιουργήσει και μια άλλη σχέση πια. Εντάξει, τώρα μην κρυβόμαστε, νέο παιδί είσαι. Εντάξει, έχεις μια φίλη και είναι επόμενο να κοιτάς και το μέλλον. Δεν είχε μάθει τίποτα το οτιδήποτε τότε. Δεν είχα το τότε. Είχε προσλάβει κάποιον μπράβο, κάποιον να σε παρακολουθεί και αν ανάγκη να σου επιτεθεί, τότε που την άφησες? Τώρα το έμαθα από το συγκεκριμένο μάρτυρα, ο οποίος αν δεν έχει καταθέσει θα πάει να καταθέσει κιόλας. Ότι είχε προσλάβει άνθρωπο για να σε παρακολουθεί? Για να με βαρέσει και να μην μπορώ να είμαι στην Αθήνα, να επιστρέψω στην Πάτρα. Άρα, βλέπει μια γυναίκα ικανή για όλα. Δηλαδή, μετά όμως σου λέει και πάλι: εγώ επιμένω, δεν άφηνε και ένα παραθυράκι ω το ανοιχτό, ότι εδώ μπορεί κάτι να συμβαίνει για να είναι όλοι και να ερευνούν αυτή την ιστορία? Δεν μπορούσαμε να αφήσουμε παραθυράκι. Κανένας, και είμαστε τόσα άτομα. Η Μαλένα μεταφέρθηκε στην Αθήνα και στο Αγλαία Κυριακού και μέσα σε λίγες μέρες μπήκε στην ειδική μονάδα Ελπίδα. Ελπίδα, ναι. Οξύδα, λεφοβολαστική λευκαιμία. Λένε και εξετάζουν τώρα την δολοφονία της Μαλένας. Εάν πούμε την ερευνούν, έτσι, για ασφυκτικό θάνατο ή αν βρουν και κάτι παραπάνω. Αν πούμε λοιπόν ότι μια μάνα φτάνει στο πρώτο παιδί μέσα σε 15 μέρες στο νοσοκομείο και κάτω από τη μύτη των γιατρών να δολοφονεί το πρώτο της παιδί, πάνω από ότι κάτι την όθησε. Πριν την Μαλένα, ψάχνεις να βρεις αν συνέβη κάτι μεταξύ σας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτή την ακραία εξέλιξη? Όχι, γιατί ήμασταν μια χαρά. Μήπως τα βλέπεις εσύ, Μάνο μου, λίγο και λόγω της τρυφερότητάς σου? Όχι. Και λόγω των νιάτων όχι, και λόγω της αισιοδοξίας που σε διακρίνει και της καλλιτεχνικής σου πνεύμας. Μήπως τα βλέπεις όλα μια χαρά εσύ, ενώ δεν ήταν? Δυστυχώς όχι. Όταν έφυγε η Μαλένα, δεν ήσουν μέσα στο θάλαμο? Όχι, όχι. Είχα φύγει από το δωμάτιο. Ήσουν να μένεις στην Αθήνα, αλλά νομίζω έμενες στο Ολυμπιακό χωριό τότε. Χτυπάει το τηλέφωνο, μου λέει το παιδί. Η Ρούλα. Λέω τι έγινε. Μου λέει το παιδί. Τρέχω γρήγορα, από πίσω ακολουθούν και συγγενείς μου με το δικό τους αυτοκίνητο. Φτάνω όσο πιο γρήγορα γινότανε. Και όταν μπήκες μέσα στο θάλαμο, τι αντίκρισε? Τους γιατρούς να κάνουν κάρπα στο παιδί. Η Μαλένα συνήθισε να έχει και αυτή τα πανάκια που λέμε. Ναι. Όλα τα παιδιά. Όλο το νοσηλευτικό προσωπικό έκανε ό,τι μπορούσε. Και δεν μπορέσαν να επαναφέρουν το παιδί πάλι πίσω. Είναι μια σκηνή και αυτή και της Ήρυδας. Δεν μπορεί να βγει από το μυαλό μου ποτέ. Τη μήνυση την κάναμε γιατί πήραμε μια απόφαση πατική ανεπάρκεια και επικοινωνήσαμε με την κυρία Μπάκα στο Ελπίδα. Και λέει δεν υπάρχει περίπτωση πατική ανεπάρκεια. Εάν μου είχαν βγάλει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εγκληματική προς το παιδί, θα είχα προφυλάξει την Τζορτζίνα και δεν θα υπήρχε κι άλλο παιδί τότε. Και θα είχαν τελειώσει όλα από εκεί. Η διάταξη έλεγε ότι αν βρεθεί το οτιδήποτε, να προχωρήσει παραπέρα ο τεχνικός σύμβουλος που είχε οριστεί. Ακόμα και εκεί, μείνανε σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει για γονιδιακό πρόβλημα, γιατί είχε έρθει και η δεύτερη ανακοπή της Ήρυδας. Και πάτησε πάνω σε αυτά και δεν προχώρησε. Ακόμα και εκεί να μας πει ότι κάτι γίνεται. Δεν προχώρησε ποιος? Ο τεχνικός σύμβουλος που είχε οριστεί. Και μας δίνει και μια απάντηση στην ουσία, η οποία μόνο απάντηση δεν είναι. ότι και υπάρχει κυπατική ανεπάρκεια και μπορεί να είναι γονιδιακό πρόβλημα και μπορεί να είναι καρδιακό πρόβλημα, καρδιολογικό, δεν είναι ξεκάθαρη ούτε και εκεί. Κάθε μέρα έκλαιγε. Μπροστά σου ή γενικά? Μπροστά μου, μπροστά στο παιδί. Πήγαινε το παιδί, της έλεγε «Μαμά, κοίτα, εγώ με τον μπαμπά είμαστε δυνατοί». Σήκω, ναι. Σήκω, της έλεγε. Βέβαια, δεν είπε stop σε εκδηλώσεις άλλες, γιατί της άρεσαν και οι εκδρομές, της άρεσαν να βγαίνει από εδώ, από εκεί, από εκεί, ήθελε. Εκδρομή δεν υπήρχε, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Ένα φιλανθρωπικό τουρνουά στην Καστοριά πήγα, με μια μεικτή ομάδα. Γιατί να ακολουθήσει όμως και η μάνα, υπονεμένη και χαροκαμένη? Ήταν δικιά μου προτροπή να ακολουθήσει. Γιατί περάσαμε όλο αυτό. Και να το ανεβάζει, να κάνει αναρτήσεις σχετικές και αυτά στα Facebook. Αυτά δεν τα ήξερα εγώ, δεν τα γνώριζα. Που έχει μπαράκι, που έχει φίλες. Αυτά το που έχει μαγαζιά και τα σχετικά δεν τα γνώριζα. Με καταλαβαίνεις, η σύγκρουση δηλαδή της χαροκαμένης μάνας με την καλή διασκέδαση. Πολλές από τις αναρτήσεις αυτές δεν τις γνώριζα, σε ομάδες και διάφορα που γινόντουσαν. Συνήθως όταν έχουμε ένα θάνατο μέσα στην οικογένεια, καμιά φορά το ζευγάρι ή απομακρύνεται ή έρχεται πιο κοντά. Ή απομακρύνεται ή έρχεται πιο κοντά, ακριβώς. Υπήρχε κι άλλο ένα κοριτσάκι, υπήρχε και η Τζορτζίνα. Έκανες προσπάθεια να την πλησιάσεις ή έβλεπες κάτι που σε απομάκρυνε? Όχι, όχι, όχι. Πάντα έκανα το καλύτερο για την Τζορτζίνα. Γιατί κάθε φορά η Τζορτζίνα έμενε μόνη της μετά από ένα θάνατο. Τα συνειδητοποιήσω όλα ξαφνικά τώρα. Έτσι. Εσύ πώς νιώθεις με σένα? Δηλαδή, αν κατηγορείς κάτι τον εαυτό σου, είναι γιατί? Αν κατηγορώ κάτι τον εαυτό μου, δεν μπορώ να τον κατηγορήσω προς την εικόνα της. Μην μου ξαναπείς για εικόνες τώρα. Πες μου αυτό που έχει μείνει τώρα, την εικόνα που την έχει κάνει αγία μέχρι τώρα. Μέχρι πριν. Έτσι είναι, ναι, ήταν η αγία Ρούλα. Αλλά, οκ, συμφωνώ. Τώρα πια με όλο αυτό που ζεις, που βιώνεις, που πέρασε στο γραφείο του ανακριτή και υποστηρίζει την κατηγορία εναντίον της. Για σένα, τι είναι αυτή η γυναίκα? Δηλαδή, ποιο είναι το λάθος το δικό σου ή και της παρέας, της οικογένειας που δεν μπόρεσε να βάλει ένα stop, ένα φρένο σε αυτόν τον άνθρωπο? Κατάλαβες, είναι βαρύ, έτσι. Είναι πολύ βαρύ αν αναλογιστούμε τι έχει γίνει και αν αποδειχθούν και δολοφονίες και οι άλλοι δύο θάνατοι. Το λες και μόνη σου. Ποιο είναι το λάθος όλων? Ότι δεν έχει δείξει το παραμικρό σημάδι. Αν κατηγορείς κάτι τον εαυτό σου, τι είναι? Οι ώρες που δούλευαν τα παιδιά και έχασα μαζί τους. Δεν είναι μόνο αυτό, παρόν. Τώρα τι λες, ότι δεν είδα, δεν πρόσεξα, τι θα πεις? Συγγνώμη, τι? Δεν είχα δει το παραμικρό. Τι θα πει στα παιδάκια, συγγνώμη? Ένα συγγνώμη. Είναι ένα τεράστιο συγγνώμη. Δεν το δικαιούνται. Το λιγότερο. Εάν αποδειχθεί και οι άλλες δύο έτσι όπως είναι, ένα τεράστιο συγγνώμη που δεν μπόρεσα να τα καταλάβω. Αλλά και πάλι μέσα από αυτό δεν υπήρχε σημάδι να μας δείξουν κάτι. Είσαι ακόμα ερωτευμένος με τη Ρούλα? Καθόλου. Σε εξουσίαζε με κάποιο τρόπο αυτή η γυναίκα? Καθόλου. Μπορεί να ήταν 3 χρόνια μεγαλύτερη σου. Καθόλου. Όταν στο λέω καθόλου, και συγγνώμη έτσι, αλλά κάνουμε συζήτηση. Δεν υπάρχει, θα στο ξαναπώ, όσο φαίνεται παράξενο και θες να ακούσεις κάτι άλλο. Δεν θέλω να ακούσω κάτι άλλο, προσπαθώ να ερμηνεύσω αυτό που ακούω. Δεν υπάρχει το παραμικρό σημάδι προς τα παιδιά. Όλη η Ελλάδα σε περιμένει. Ανακάλυψε χιονισμένα βουνά. Ορεινά χωριά. Πανέμορφα ποτάμια. Και απόλαυσε κάθε γεύση που έχει η Ελλάδα να σου προσφέρει. Ζήσε την Ελλάδα και το χειμώνα. Εμβολιαζόμαστε και ταξιδεύουμε ασφαλείς.